When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. 'Καλτσούλες. Όταν δεν έχω να κάνω κάτι και έτσι θέλω να είμαι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου ή στον καναπέ μου, ειδικά τις κρύες μέρες όταν βρέχει έξω και ακούγονται έτσι όλα αυτή ήχη από τον αέρα, προς το παρόν, όχι με το αγόρι μου, προς το παρόν εδώ με τα γατάκια. Κάθε φορά που ξεκινάω το βίντεο σας λέω να σταματήσετε το βίντεο, να πατήσετε παύση αν δεν έχετε ακόμη κάποιο ρόφημα ή κάποιο σνακ δίπλα σας. Οπότε σας δίνω και μερικές ιδέες όταν θα βλέπετε εδώ το κανάλι μας, στο Ανελευθερίου Family, να έχετε κοντά σας κάποιο σνακ, κάποιο ρόφημα ή έστω να σας δώσει μια έμπνευση για να φτιάξετε το δικό σας αγαπημένο σνακ, ρόφημα, πρωινό, hashtag με τον σύντροφό σας, στο κρεβάτι σας όταν θα βλέπετε μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Και σήμερα έχω να σας πω πως είδα και επίσημα την πρώτη μου χριστουγεννιάτικη ταινία. Δεν θα σας αποκαλύψω ποια είναι, θα τη δείτε σε λίγο στο βίντεο. Και πάμε να σας δείξω όλα αυτά τα πραγματάκια που έφτιαξα σήμερα, ειδικά για εσάς, εδώ στο Ανελευθερίου Family. Και θυμηθείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ κάτω. Μεγαλώνουμε όλο και περισσότερο. Πάω. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand, take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss, a green red delight. Hi guys! Ξανά καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Έχω βάλει δύο ελληνικές πιτούλες στο πιάτο. Η αλήθεια είναι πως σκεφτόμουν να κάνω μία πιτσούλα, αλλά αποφάσισα να κάνω και μία δεύτερη για το βραδινό μου. Παλιότερα το έφτιαχνα με φετούλες από σλάις, νομίζω όμως πως προτιμώ περισσότερο αυτές τις στρογγυλές που θυμίζει έτσι περισσότερο πίτσα και μου φαίνεται και λίγο πιο τραγανή. Έχω βάλει ντοματοχυμό, δεν έχω βάλει πάρα πολύ γιατί όταν βάζουμε πάρα πολύ υγραίνεται και κολλάει πάνω, οπότε ναι, έχω βάλει πολύ λίγο ντοματοχυμό. Τυράκι δεν είχα πολύ σήμερα, είχα μόνο αυτό το vegan τυρί γκούντα που είναι πάρα πολύ νόστιμο. Γκούντα ή τσετάρ, τσετάρ. Τσετάρι είναι αυτό το πορτοκαλί. Έχω βάλει βίκαν φέτα, ντοματούλες, σταροπούλα, κρεμμυδάκι και στη συνέχεια θα βάλω και βίκαν λουκάνικο, βίκαν hot dog στυλ και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ήθελα να βάλω και πάσα από ελιά, αλλά δεν είχα στο σπίτι, μου τελείωσε. Επίσης θυμάμαι παλιότερα όταν, στη Σουηδία πάλι όταν ήμουνα, είχα φάει μια καταπληκτική πίτσα, νομίζω πως ήταν η πιο ωραία πίτσα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, που είχαν πάνω γιαούρτι και σκόρδο, πάρα πολύ σκόρδο. From big to small, warm laughter and white smiles. Μου αρέσει συνήθως να τη φτιάχνω κάθε Κυριακή, ειδικά όταν θα βγω το βράδυ και θα κοιμηθώ έτσι λίγο περισσότερο και έχει περάσει λίγο η ώρα από το πρωινό, αλλά πεινάμε, αλλά δεν θέλουμε να φάμε μεσημεριανό,
Οπότε αυτή είναι η καλύτερη λύση. Όπως είδατε, έχω βάλει για μπαχαρικά ρίγανη και μπουκοβό. Αν έχετε κάποιες άλλες ιδέες, θα μου άρεσε πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω τι σας αρέσει εσάς να έχει πάνω στην πίτσα. Μετά από 6 λεπτά περίπου, η πίτσα μου είναι έτοιμη και ήδη βλέπω εγώ τα γατάκια. Μάλλον θα έχει περάσει η μυρωδιά έξω και θα έχουν μυρίσει και θα θέλουν να δοκιμάσουν και αυτά την πίτσα μας. Οπότε ναι, καλή όρεξη! Αυτό εδώ είναι πραγματικά το πιο χριστουγεννιάτικο ρόφημα που θα μπορούσατε να πιείτε. Ζεστή σοκολάτα με peanut butter και μπίσκοφ λότους. Είναι σαν να έρχεται από τον παράδεισο. Αν το φτιάξετε, please στείλτε μου μήνυμα. Θέλω πάρα πολύ να μάθω πώς το βρήκατε. Και φυσικά έβαλα μέσα και 2 μπισκοτάκια. Που 2 δεν είναι ποτέ αρκετά, είναι η αλήθεια. Όταν είμαι στο σπίτι και θέλω να κάνω ένα καυτό χαλαρωτικό μπάνιο το χειμώνα, μια κρύα νύχτα του χειμώνα ή το πρωί όταν ξυπνήσω, παίρνω αυτό το ρόφημα μαζί μου στο μπάνιο και βάζω Netflix στο tablet μου. Και εδώ είναι η λίστα με όλα τα χριστουγεννιάτικα, όλες οι χριστουγεννιάτικες ταινίες που θα ήθελα να δω φέτος τα Χριστούγεννα. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Woo-hoo. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. The first year that we are alone, the kids have all flown now. I've got a thought, dear, been planning on my own. So what would you think about us making a clean getaway? Not coming back till New Year's Day. Let's go to Paris for Christmas this year. Let's go to Paris for Christmas. Vegan pizza που είχε πάνω τυρί, φέτα, σταροπούλα, vegan λουκάνικο και είναι καταπληκτική. Αυτό θα είναι το βραδινό μου για απόψε το βράδυ. Ελπίζω να περάσατε ωραία στο σημερινό βίντεο. Ήταν έτσι λίγο κάτι διαφορετικό από αυτά που συνηθίζω να σας δείχνω. Οπότε ελπίζω να περάσατε όμορφα όπως πέρασα και εγώ μαζί σας. Και θέλω να σας πω ότι εκτός από το ότι σας αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε, νομίζω πως το έχετε ήδη καταλάβει,
όλα αυτά τα χρόνια. Και όσο περνά ακόμη και περισσότερο, νιώθω ότι δενόμαστε, νιώθω ότι σας μαθαίνω ακόμη περισσότερο, γιατί πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα και πολλές φορές δεν προλαβαίνω να σας απαντήσω. Όμως είμαι τόσο ευγνώμων κάθε βράδυ όταν ξαπλώνω που σας έχω στη ζωή μου, που σας έχω σε αυτό το κανάλι, που όταν βγαίνω έξω με χαιρετάτε, με ανοιχτή την καρδιά. Κάποια στιγμή θα ήθελα να πετύχω να φτιάξω μια όμορφη οικογένεια. Προς το παρόν όμως, αν πετύχα κάτι στη ζωή μου είναι αυτό. Που έχουμε αυτή την όμορφη και την πιο αδυνατή σχέση που φανταζόμουν και που θα ήθελα να έχουμε μαζί. Σας αφήνω όμως τώρα, γιατί ξεκίνησα να νιώθω έτσι λίγο πιο emotional και δεν το θέλω αυτό, γιατί θέλω να περνάμε όμορφα σε αυτό εδώ το κανάλι. Οπότε φιλάκια πολλά και... Α, δεν σας είπα αυτό που θέλω να σας πω όμως. Έλεγα λοιπόν ότι αν και αυτό ήταν έτσι ένα λίγο διαφορετικό βίντεο, τα επόμενα βίντεο είναι από αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο ένα. Έχω ετοιμάσει, έχω υλικό για 3-4 βίντεο, οπότε ελπίζω να είστε έτοιμοι. Και γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμη και θα τα πούμε. Πρέπει να προλάβω να φτιάξω το βίντεο για να το δείτε. Φιλάκια πολλά, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, ελπίζω να είστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλες αυτές τις χριστουγεννιάτικες μέρες που έρχονται. Και ναι, αυτά. Φιλάκια πολλά από εμάς τους δύο εδώ πέρα. Πέτρινο κεραμικό μουστακαλί στρατιώτη και εμείς θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο βίντεο. Θα κλείσω το κεράκι, θα φύγω την πίτσα από εδώ. Και θα φωνάξω τα βατάκια να τα δείτε, γιατί δεν τα έχετε δει στα προηγούμενα βίντεο και μου κάνατε μερική παράπονο. Και δεν θέλω, οπότε περιμένετε ένα λεπτό και έρχομαι να φωνάξουμε τα κατάκια, να τους πούμε ένα γεια. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για αυτό που θα γίνει αμέσως τώρα. Ε, είστε έτοιμοι? Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι ποτέ. Τόσα γατάκια, Θεέ μου. Πότε απόκτησα 6 γατάκια, ούτε εγώ ξέρω. Come on! Γεια σας! Φιλάκια πολλά! Πω να βρω και το άλλο γατάκι, γιατί δεν ξέρω τι ζαβολιές κάνει έξω και εμείς θα τα πούμε. Τσάου! Baby! Let's go to Paris for Christmas.